Ο Χιονιάς με την κωδική ονομασία Λέανδρος φαίνεται πως κινητοποίησε τους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης με τις παραγγελίες να κινούνται αυξητικά. Εκείνες στο τελευταίο διάστημα και λόγω του καιρού που αλλάζει και έχει παγωνιά, έχει ξεκινήσει και υπάρχουν παραγγελίες. Σίγουρα δεν θα καλύψουμε την περσινή περίοδο. Οι τιμές τις τελευταίες ημέρες έχουν πάρει την ανιούσα, με τους βενζινοπόλες να αναμένουν περαιτέρω αυξήσεις. Έχουμε περίπου μία διαφορά 10 λεπτά από την εκκίνηση 15 Οκτωβρίου που ξεκίνησε το πετρέλαιο θέρμανσης. Αξίζει να σημειωθεί πως οι φετινές αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, αγγίζοντας τις 687.000, καθώς για πρώτη φορά εντάχθηκαν και καταναλωτές που χρησιμοποιούν άλλα θερμαντικά μέσα. Θα πρότεινα στους καταναλωτές να προμηθευτούν τώρα, γιατί βλέπουμε, όπως σας είπα, καθημερινές αυξήσεις. Και ακόμα θεωρητικά είναι μια προσιτή τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα καλό είναι να προμηθευτούν οι καταναλωτές. Στο μεταξύ, αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές όλων των καυσίμων, με τον COVID-19 να παίζει και εδώ σημαντικό ρόλο. Μόλις άρχισε να εξομαλύνεται η κατάσταση με το εμβόλιο, αν θα δείτε τις αγορές, θα δείτε ότι καθημερινά υπάρχει αύξηση στο πετρέλαιο, στο τιμή Brent που λέμε, το αργό πετρέλαιο, το βαρέλι. Έχουμε, όπως σας είπα, και στο πετρέλαιο θέρμανση 10 λεπτά. Έχουμε και στο πετρέλαιο περίπου στα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στην αμόλυβδη περίπου στα ίδια. Και δυστυχώς βλέπουμε μία αύξηση που δεν είναι ευχάριστη ούτε για το καταναλωτικό κοινό ούτε και για εμάς. Σε σχέση με την πρώτη καραντίνα υπάρχει διαφορά? Είναι λίγο καλύτερα σε αυτή την καραντίνα, να το πούμε, που έχει συμβεί. Αλλά δεν καλύπτει σίγουρα τα έξοδα των πρατηρίων. Τα πρατήρια δυστυχώς έχουν και αυτά το πρόβλημά τους. Έχουν μια πτώση της τάξης 50% και κάποια που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, ίσως και μεγαλύτερη. Όμως συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις και άλλους κλάδους, δεν είμαστε τόσο πληττόμενοι εμείς όσο είναι η εστίαση, το λιανεμπόριο που είναι κάποια καταστήματα κλειστά.